φίλες και φίλοι. Εδώ από το κλειστό του Άγιου Νικολάου, στην πρώτη αγωνιστική απόψε για την Evolution League. Και η Kilbeat αντιμετωπίζει τους Gunners. Οι ομάδες με δύο διαφορετικούς στόχους. Από τη μία η Kilbeat παλεύει για την παραμονή στην κατηγορία. Μετράει 8 νίκες και 12 ετές μέχρι στιγμής. Ενώ από την άλλη οι Gunners δίνουν τη μάχη τους για την είσοδο στα play-off. Ο Πολιώνης θα ανοίξει νωρίς-νωρίς το σκορ από την πρώτη κιόλας ευκαιρία. Θα κάνει το 0-2. Όπως έλεγα, οι Gunners μετρούν, δίνουν μάλλον τη μάχη τους για την είσοδο στα play-off. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες με τις οποίες ξεκινούν οι ομάδες. Μπογιάς, Τσοκαντάς, Παντελόπουλος, Αλμπαντούδης και Κοσομίτης ξεκινούν για τους κίτρινους. Παντελόπουλος δεν θα μπορέσει να σκοράρει για την Kilbeat. Ενώ από την άλλη για τους Gunners έχουμε Καλογιαννίδη, Καραμπέτσο, Μογιόνι, Πάνια και Παπαδόπουλος. Πρώτη πεντάδα. Ο Παπαδόπουλος να φτάσει στο δεύτερο καλάθι για την ομάδα του. Θα κάνει το 0-4. Και να δω ξεκίνημα από τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Ένα τριών πόντο το οποίο δεν θα βρει στόχο. Παντελόπουλος από κοντά θα στοχίσει κι αυτός. Παραμένει στο 0 οι γηπεδούχοι. Πανιάς παίζει με τον Πογιόνι. Έχει βάλει στην πλάτη του τον Ναλμπαντούδη. Θα γυρίσει αυτό εκεί. Τσοκαντάς οργανώνει. Και ο Μπογιάς και πήρε στην περιφέρεια. Χαμηλή πάσα του είναι στόχο, τον Παντελόπουλο δεν πέρασε. Πανιάς φεύγει τώρα στο ανοιχτό γήπεδο. Θα συνεργαστεί άψογα με τον Παπαδόπουλο. Αυτός όμως θα αστοχίσει. Επέλεξε να πασάρει ο Πάνιας, δεν ήθελε να τελειώσει ο ίδιος την φάση. Αλλά τελικά δεν ήρθε το καλάθι για τους Gunners. Παντελόπουλος στο πλάι. Θα περάσει εξαιρετικά και θα βρει το πρώτο καλάθι για την ομάδα του. Ο Τσομίτης. 2-4. Στην κορυφή ο Καλογιαννίδης, Παπαδόπουλος. Πάρει το σουτ με την βοήθεια του, απλό δεν μπορεί να ευστοχίσει. Ναλμπαντούδης κατεβάζει. Δεν σχωρείται, ο Τσοκάντας είναι. Πάσα που δεν θα καταλήξει σε κάποιον συμπαίκτη. Αλλά περνάει εκτός. Κατοχή είναι για τους άσπρους. Με τον Πάνια τώρα να κατεβάζει. Αργά ο παίκτης των Gunners. Τώρα θα ξεκινήσει την προσπάθειά του, θα φτάσει κοντά. Παντελόπουλος είναι εκεί του γράφος, όμως την μπάλα Κογιόνης μέσα από τα χέρια και σκόραρε κιόλας για το 2-6. Ο Γεάς δίνει το σκριν ο Παντελόπουλος. Ο Μπαντούδης, η μπάλα στον Τσοκάντα. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι για την επίθεση. Θα πρέπει να εκτελέσει κάποιος, θα γυρίσει ο Στοτσάκ, ο Ναλμπαντούδης. Δεν θα σκοράρει όμως και παραμένει έτσι. Το 2-6. Πανιάς, Παπαδόπουλος. Πήρε στο πλάι και εκτέλεσε για 2. Ο Καλογιαννίδης έβαλε όμως λίγη περισσότερη δύναμη. Μπογιάς, Τσοκαντάς θα περάσει από τον Πάνια, θα φτάσει μέχρι στο τέλος, δεν θα φτάσει όμως μέχρι το καλάθι. Παπαδόπουλος με τον Παντελόπουλο μπροστά του. Τελειώνει σειρά με την κατάσταση. Πάνιας με 10 δευτερόλεπτα βρίσκει χώρο, τελεί για 3, κοντιώνει στο επιθετικό rebound. Βάλει στην πλάτη τον Ναλμπαντούδη. Θα τον παίξει εκεί, θα γυρίσει και θα σκοράρει. 2-8. Θέλει να πάω καλύτερα σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Οι άσπροι σχετικά έχουν δείξει μια δυσκολία μέχρι στιγμής η Kilbeat. Παραμένει στους 2 πόντους. Στην επαναφορά τώρα ο Κοτσομίτης. Στέκεται για 3 ο Μπογιάς. Μπάλα καταλήγει και πάνω από το ταμπλό. Μετά τώρα θα μπορέσουν να βρουν λύση οι κίτρινοι. 4,5 λεπτά ακόμα για το φινάλι του 12 λεπτού.
Σπανιάς. Σταματάει, βλέπει την κίνηση του Παπαδόπουλου. Διηρίζει αυτός ωραία. Δεν θα τελειώσει εξής καλά την φάση. Κατσομίτης. Έχει μπροστά του τον Καραμπέτσο, ο οποίος θα ακουμπήσει μόνο την μπάλα. Θα κλέψει κιόλας. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Πάνια, εξαιρετική. Περιμένει αυτός η κίνηση των συμπαικτών του. Παπαδόπουλος έκανε το κόψιμο. Δεν το επέτρεψε όμως να πάρει την μπάλα στο Χαντάς. Φεύγουν στην άλλη πλευρά τώρα οι κίτρινοι. Στρέφει σιγά σιγά η άμυνα των Gunners. Ο Γέας θα εκτελέσει και θα το βάλει κιόλας. 5-8. Δεν είναι λύση μετά από ώρα. Στην επίθεση ο Μπογιάς και μειώνει στο τρίποντο. Πανιάς. Παίρνει και πάλι. Φτιάχνει χώρο ο Παπαδόπουλος για να εξορχίσει από ένα σουτάκι μέσα της απόστασης. Εδώ 5-10. Τσοκαντάς. Προσπαθεί να πάρει θέση και ο Ναλμπαντούδης. Βάλα κυκλοφορεί στην περιφέρεια. Ο Γεια στα 4 δευτερόλεπτα θέλει να πλησιάσει, όμως βλέπει μπροστά τον Κογιόνι. Και σπέζει καλή άμυνα. Η μπάλα είναι για την Kilbir. Όπως λέει ο ρέφερη, αλλά έχει τελειώσει και ο χρόνος. Έτσι η κατοχή. Περνάει στα χέρια των Gunners. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Στο 5-10 το σκορ. Πανιάς. Ωραία, θα υψώσει για τον Κογιόνι, θα κοπεί Παπαδόπουλος, δεν μπορεί στην συνέχεια. Κογιόνις όμως έχει πάτη στη γραμμή. Φαντάς. Κογιάς. Γίνει ψηλά να τον πιέσει ο Κολογιαννίδης. Ανάμεσα από δύο δέχτηκε το φαουλ, σκόραρε κιόλας, μετράει κανονικά το καλάθι. Όχι. Έχουμε φαουλ χαμηλά τελικά, δεν μετράει το καλάθι. Παραμένει το σκορ στο 5-10. Ψάχνει συμπαίκτη ο Τσοκαντάς για την επαναφορά. Με αρκετό ρίσκο η πάσα του. Θα γλιτώσουν το λάθος τελικά οι κίτρινοι. Μπογιάς κρατάει στα 10. Λεπορεί και τον Καλογιαννίδη. Είδε το κόψιμο εξαιρετικά. Πέρασε την πάσα στον Αλμπαντούδη. Τον έκανε την κατάλληλη κίνηση και σκόραρε για το 7-10. Καραμπέτσος. Πανιάς. Καλογιαννίδης κάνει κίνηση. Το αφήνει ο Πανιάς. Καραμπέτσος. Ωραία τρίπλα. Είναι αποτελείωμα όμως. Η μπάλα είναι για την Kilbir. Για τους Gunners. Εδώ είναι ο Κωστακιώτη να περνάει στο μάτς. Παίρνει τη θέση του Καλογιάννηδη. Δώσε την δύναμη στην πεντάδα του Σιάσπρη. Τσοκαντάς. Αλμπαντούδης. Παίζει με πλάτη από το ύψος των βολών. Θα εκτελέσει ο Παντελόπουλος. Δείχνει και το συμπέκτη του που τον επέλεξε. 9-10. Πόντο πλέον έχουν πλησιάσει οι κυπεδούχοι. 1-25 πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Καραμπέτσος. Πάλι μπάλα στα χέρια του. Ένα δύσκολο lay-up, θα φτάσει όμως μέχρι το καλάθι. Το 9-12. Ο Γιάς πήρε την μακρινή πάσα. Θα επιχειρήσει και το τρίποντο. Ανενόχλητα εκεί. Μαζεύσαν το rebound οι Gunners. Πάνια, τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Στην πρώτη περίοδο πάντα. Τα εγκάζει, φτάνει μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ από τον Μπογιά. Ήταν και το πρώτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Από ένα έχουν οι δύο ομάδες.
στόχη στην πρώτη ο Πάνιας με το 9-13. Αστοχή στην δεύτερη, με τον Παντούτης Ματζέπη. Καντάς ο Παντούτης από την κορυφή. Δεν είναι καλό το σούτου. Καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. 30 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα έτσι για μια νέα επίθεση στην συνέχεια. Πήρε ο Καραμπέτσος. Στακιώτης αφήνει στα δεξιά. Πανιάς επιλέγει τον Κογιόνι. Και πάλι αυτός βγάζει στην περιφέρεια για να εκτελέσει για τρεις ο συμπαίκτης του. Ο Τελόπουλος μάζεσε μια επίθεση 9 δευτερόλεπτα για την Κιλμπίρ. Κρατάει. Θα εκτελέσει από την κορυφή, προλαβαίνει το ρολόι, αστοχή όμως. Και έτσι τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 9-13. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Στο 9-13 βρίσκεται το σκορ, στο συν 4. Βρίσκονται οι Gunners, οι οποίοι προηγούνται αυτό το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Παντελόπουλος από κοντά θα μειώσει 11-13. Πανιάς. Καραμπέτσος, αφήνει στον Κωστακιώτη. Πάλι Καραμπέτσος. Ο Γιόνις έχει μείνει με τον Μπογία, θέλει να εκμεταλλευτεί το mismatch. Θετικό rebound για τους άσπρους, εδώ έχουν νέα ευκαιρία. Πανιάς θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει. 11-16. Αυτό είναι και το δεύτερο τρίποντο που βλέπουμε στην αναμέτρηση. Το πρώτο για τους Gunners, ένα έχει ο Μπογίας μέχρι στιγμή στο match. Τσοκαντάς. Κόβει την πάση αρχικά ο Κογιόνης, παραμένει όμως η μπάλα στα χέρια της Κιλμπίρ. Παντελόπουλος βρήκε λίγο χώρο. Θετικό rebound για τους γηπεδούχους με τον Γκούνα. Πατάει γερά ο Τσοκαντάς, η πάσα του έφτασε στον συμπαίκτη του, στον Αλμπαντούδη. Και βγήκε αυτή η πολύ όμορφη φάση. Για το 13-16. Πανιάς. Στακιώτης. Καραμπέτσος βγήκε στην περιφέρεια. Πανιάς έχει και πάλι λίγο χώρο. Δεν θα το βάλει όμως πάλι. Ο Παντίδης είναι αυτός, πέταξε αυτός την μπάλα. Το παραδέχεται κιόλας. Είναι παραφορά οι Gunners. Σκάστη πάσα για τον Πατσίκα. Δεν περνάει από τον Παντελόπουλο. Καντάς. Αλμπαντούδης πλησιάζει μπροστά τον Κογιόνι. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Ματσίκας αφήνει στο πλάι. Και πάλι ο ίδιος. Ξανά Καραμπέτσος για δύο αστοχή. 30-30. Ο Κούνας. Είναι έξω στον Τσοκαντά. Και εδώ τρίποντο. Ο Σταγιώτης είναι εκεί για το rebound. Πανιάς. Ο Κωνστακιώτης θα επιχειρήσει ένα σουτ. Στέκε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Φάνηκε να το θέλει το σουτ. Δεν του βγήκε όμως σε καλό αυτή η επιλογή. Μπογέας. Με τον Παντελόπουλο και πάλι Μπογέας θα εκτελέσει. Μαζέψε ο Κωνστακιώτης, παραμένει το 13-16. Μετά στο τρίποντα και από τις δύο πλευρές. Καραμπέτσος πλησιάζει στο έδαφος ο αντιπαλός του για δύο ο Πατσίκας. Δεν το βάζει όμως. Ο Γκέας κόβεται με φάουλ τον Πατσίκα. Ο Κοτσομίτης θα επιστρέψει στο μάτς. Παίρνει θέση στον Αλμπαντούδη. Παντελόπουλος. Η
γυρίζει μπροστά από τον Κογιόνι, θα το βάλει. 15-16. Στον πόντο φαίνει το μάτσο Βατελόπουλος. Καραμπέτσος. Αλλάζει κατεύθυνση, ωραία περιστροφή, καλάθι και φάουλ, τρομερό καλάθι. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση του Καραμπέτσου, ο οποίος με αυτή την spin move σε μαρκαρίστηκε. Έβαλε το καλάθι και τώρα έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. 15-18 πλέον. Θα γίνει 15-19 τώρα το σκορ, καθώς μπήκε και η βολή. Τσοκαντάς. Παντελόπουλος. Κρατάει ο Μπούνας. Είναι ο Κωνστακιώτης. Φατσικάς παίζει με τον Καραμπέτσο. Πάνια στην κορυφή. Δεν μπορεί να πλησιάσει. Καραμπέτσος θα επιχειρήσει το τρίποντο. Η μπάλα στο σίδερο. Ο Γέας τώρα βγάζει την επίθεση τους κίτρινους. Φίνει στον Τσοκαντά. Θα είναι κοντά στη ρακέτα. Θα τελειώσει τη φάση με το αριστερό lay-up. Για το 17-19. Πανιάς. Τσίκας. Κλείστηκε, βρήκε όμως την πάσα εκεί στην τρύπα. Πάρα πολύ όμορφη ασίστ από τον Πατσίκα για τον Κογιόνι, 17-21. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση, τελευταία 4 λεπτά μέχρι το ημίχρονο. Πέρα μπροστά στο σκορ οι Gunners. Νωρίτερα πλησίασαν και πάλι στον πόντο η σημερινή γηπεδούχη, όμως Κογιόνις και Καραμπέτσος είχαν απαντήσεις για να κρατήσει μπροστά την ομάδα τους. Καραμπέτσος τώρα εδώ μετά το κλείσμα θα βρεθεί στην άλλη πλευρά. Δεν κατάφερε όμως να βάλει καλά το σώμα του. Έχασε την ισορροπία του εκεί στην εκτέλεση και αστόχησε. Ο Γιάς είναι δυναμικά πάνω του Καραμπέτσος. Έχουμε κατοχή για την Kilbir. Μπουνάς παίζει με τον Παντελόπουλο. Πάλι Γκούνας με 5 δευτερόλεπτα τώρα η κίτρινη. Μπογιάς θα πάρει την εκτέλεση για να προλάβει και το ρολόι. Μάζεψαν οι άσπροι. Ατσίκας. Κωστακιώτης. Βλέπει τις επιλογές του. Θα πάρει ο Πατσίκας, Παπαγεωργίου στον Κωστακιώτη. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Πρέπει κάποιος να εκτελέσει. Ο Γιόνις έχει πλάτη στο ρολόι και στην ραγέτα. Δεν έχει καταλάβει ότι τελειώνει ο χρόνος. Δεν του φώναξε και κάποιος συμπαίκτης του. Αυτό είπε στους συμπαίκτες του, δεν την ενημέρωσε κανείς. Παρέμεινε τις 17-21. Μπογιάς. Παντελόπουλος. Σταγκέτς έχει κάνει φάουλο απλώς στο χέρι του πίσω από τον Γκούνα. Έχουμε έτσι το πρώτο ομαδικό για τους Gunners. Ένα έχουν και οι γηπεδούχοι. Ο Γιάς. Ακόμα μια καλή άμυνα από τον Καραμπέτσο. Και νέα ευκαιρία για ευνηδιασμό μπροστά από τον Παντελόπουλο. Θα το χάσει και πάλι όμως ο Καραμπέτσος. Αυτή τη φορά ήταν καλή άμυνα πάνω του. Αφήνει στον Μπογιά. Θέλει να περάσει εκείνος σε κρυσαντίο πάνω του. Ανάποβλο θα εκτελέσει κοντό το σούτου. Μαζεύσαν οι άσπροι. Τελευταίο δίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Τον Πατσίκα να κρατάει. Πάσε στην απέναντι πλευρά. Κωστακιώτης χωρίς δεύτερη σκέψη θα το πάρει το σούτ. Δεν το βάζει όμως.
Ιωνικίας. Κάνει ένα βηματάκι πίσω, σουτάρει για 3, αστοχή και αυτός. Ανετάβλητο το σκορ στις τελευταίες φάσεις, 1,5 λεπτό ακόμα. Παπαγεωργίου, Στακιώτης πήρε. Μπαλαϊθές τον Κογιόνι, θα ξεμαρκαριστεί ωραία. Θα κάνει και την προσποίηση, καθαρή άμυνα όμως από τον Παντελόπουλο. Στο έδαφος Πατσίκας, ο οποίος μάχεται με τον Κοτσομίτη. Έχουμε νέα πρόσωπα τώρα και για τις δύο ομάδες. Η κατοχή ωστόσο είναι και πάλι για τους Gunners, οι οποίοι έχουν 6 δευτερόλεπτα τώρα για να εκδηλώσουν επίθεση. Ευθύς παρά στην κορυφή Πανιάς, δεν είχαν δει το ρολόι άστρι και πάλι θα τους μείνει μπάλα στα χέρια. Καντάς Αλβαντούδης αφήνει έξω Κούνας, πήρε το σκριν. Το δεξί δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση, 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Παπαδόπουλος αφήνει στον Καλογιαννίδη. Παγεωργίου στα δεξιά στον Πάνια. Παπαδόπουλος ωραία προσποίηση. Θα γυρίσει την ύψος για να αποφύγει την άμυνα. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Ουφής θα φτάσει μπάλα στον Παπαγεωργίου. Ένα σκοτωμένο σουτ για να προλάβει και το ρολόι. Δεν μπορούσε να βρει κάτι καλό. Έτσι πρέπει να εκμεταλλευτεί και αυτή η επίθεση για τους άσπρους. Ανεβάζει ο Ναλμπαντούδης. Ο Κοτσομίτσι, με συγχωρείτε. Αραπογλου. Γίνει το κλέψιμο. Παντόπουλος στην άλλη πλευρά. Θα τελειώσει καλά με το αριστερό lay-up. Έχει και δεύτερη ευκαιρία ο ίδιος, θα την πάρει. Αστοχίσει και πάλι και τρίτη. Τρίτη και φαρμακέρι. Επέμεινε αρκετά. Δικαιώθηκε ο Παπαδόπουλος. Έκανε το 17-23. Πάνω τα εξαιρετικά rebound και από τον παίκτη των Gunners, ο οποίος έχει δικαίωμα για μια βολή, ενώ το χρονόμετρο έχει σταματήσει στα 5 δευτερόλεπτα. Θα βάλει και την βολή. Για το 17-24. Ψάχνουν μια γρήγορη επίθεση εδώ οι γηπεδούχοι. Θα κάνουν όμως το λάθος. Πάνιας, νέα ευκαιρία για τους Gunners. Στέκεται για 3 ο Παπαδόπουλος. Αστοχή. Είχαν ευκαιρία το να δουν ένα μαρκάρισμα τρίποντο. Δεν τα κατάφεραν. Και έτσι τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 17-24. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, πήγαμε στο τρίτο δεκάλεπτο, στο 17-24 βρίσκεται τώρα το σκορ. Ο τιμόνι θα πέρα στα χέρια των Gunners, Killbeard τώρα στην πρώτη επίθεση. Ένα shoot από το πλάι, αστοχό όμως, από τον Κοτσομίτη. Τον αφήνουν γρήγορα στην άλλη πλευρά οι Gunners. Θα κερδίσει τελικά το φαουλ Πατσίκας από τον Παντελόπουλο, που είχαμε σηκώσει το χέρι του. Θέλει έτσι στην γραμμή των βόλων τον αντίπαλό του. Βάζει την πρώτη βολή ο Πατσίκας, 17-25. Στοχή στην δεύτερη, Παπαδόπουλος με την εθνική. Μια 14 επίθεση, έκανε το κόψο ο Πατσίκας, έφτασε μπάλα στα χέρια του, δεν μπορούσε να τελειώσει καλά. Και Καντάς, φαουλ από τον Πάνια. Αναφέρουν τώρα οι γηπεδούχοι. Πήρε ο Ναλμπαντούδης. Καντάς παίζει κατευθείαν με τον Παντελόπουλο. Σουτάρει μπροστά τον Παπαδόπουλο, θα βρει στόχο. 19-25.
Χαλογιαννίδης, αυτός τον Πάνια από τους στον Βολόν, αυτός θα απαντήσει για το 19-27. Αυτή πάσα για τον Αλμπαντούδη. Πάρει και αυτός ένα στάκι έτσι μέσα απόστασης. Χαλογιαννίδης. Στην κίνηση ο Παπαδόπουλος, ο ίδιος θα μαζέψει και πάλι. Θα χάσει όμως την συνέχεια. Ο Παντελόπουλος κρατάει. Αφήνει στον Μπογιά για να κατεβάσει εκείνος. Περνάει το κέντρο. Πατάει γκάζι, μένει με τον Κογιόνι. Θα τον νικήσει στα ίσα. Δεν φοβήθηκε για αυτό το αντιπάλου. Πήγε μέχρι το τέλος. 21-27 τώρα το σκορ. Στο μείον 6 η Κιλμπίρ. Βοκέας βρήματάκια πίσω. Να ανεβάζει ταχύτητα, δεν μπορεί να περάσει από τον Καλογιαννίδη. Ο Καντάς τα αριστερά, θα βρεθεί στο έδαφος. Το κερδίζει το φαουλ από τον Κογιόνι, ο οποίος έσπευσε αμέσως να τον σηκώσει. Φαουλ που είναι το πρώτο για τους Gunners. Το δεύτερο με συγχωρείτε, το τρίτο για τους Gunners. Τώρα αλλάξει στον Φωτεινό Πίνακα. 1-3 τα ομαδικά. Παραμένει το 21-27. Τσοκαντάς εκτελεί την δεύτερη, την οποία θα βάλει για το 22-27. Πανιάς. Παδόπουλος αφήνει στον Καλογιαννίδη, αυτός θα περάσει την μπάλα στον Κογιόνι. Χρησιμοποιεί τη δραμή του, φτάνει κοντά, ζητάει φάουλ. Δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Κογιάς θα κάνει το φάουλ. Το τελευταίο φαουλ αυτό που είχαν να δώσουν οι Gunners. Με παντούδι σαν στοχή, Κογιόνις μαζεύει. Πανιάς κάνει την κίνηση ο Καλογιαννίδης. Θα πάρει, θα σταθεί για δύο. Σε καλύτερη θέση ο Παπαδόπουλος. Τον κόβει αντικανονικά όμως ο Παντελόπουλος. Με το σώμα πρέπει να γίνει το φαουλ. Για τους κίτρινους, 2-4 τώρα τα ομαδικά. Είναι και το τρίτο, μάλιστα, του Παντελόπουλου. Παντελόπουλος έφτωχος στην πρώτη. 22-28. Χάνει την δεύτερη. Ο Τσομίτης είναι εκεί για να μαζέψει. Το Καντάς. Τσομίτης. Ο Γιόνις τον παίζει καλή άμυνα. Ο Γιάς εκτελεί για τρεις. Το χάνει. Ο Πάνιας διασχίζει κάποια μέτρα. Πατσίκας ζητάει έξω ο Καλογιαννίδης. Την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Να δούμε αν θα παίξει τελικά. Θα παίξει κοντά στον Αλμπαντούδη. Θα τον νικήσει κιόλας για το 22-30. Στο συν 8 πλέον οι Gunners, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο στο σκορ και γενικά στο μάτς. Παντελόπουλος από το πλάι, δεν μπορεί να μειώσει. Ροπάνιας γυρίζει άμυνα των γηπεδούχων. Πάνιας θα εκτελέσει για τρεις. Παπαδόπουλος ακόμα ένα δικό του επιθετικό rebound. Έτσι έκανε το χαρτί του καρυμπάλα για να κερδίσει το maximum. Τελικά θα βολευτεί με τις δύο βολές.
Παπαδόπουλος αφαιρεί στην πρώτη βολή του. Το φαουλ που κέρδισε νωρίτερα πριν το time out. Βάζει την δεύτερη για το 22-31. Στο συν-9 πλέον οι Gunners. Ο Γιάς πάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Ολούθησε την φάση ο Γκούνας. Δεν μπορούσε να κερδίσει κάτι. Μάζεψαν οι άσπροι με τον Πάνια να αφήνει τώρα στον Πατσίκα. Θα πάρει το τρίποντο αυτός. Ο Γιόνις δεν μπορούσε να κρατήσει την παλά στα χέρια του. Ο Κατάς μπερδεύεται για λίγο, θα βρεθεί και στο παρκέ. Μανιάς Αντελόπουλος κόβει την πάσα. Και πάλι γρήγορα γρήγορα η κίτρινη. Ο Γεία στέκεται για δύο από το ύψος των βολών. Το βάζει με το 24-31. Παπαδόπουλος. Παπαγεωργίου αφήνει στον Πατσίκα. Μπανιάς βάλα στα αριστερά. Καλογιαννίδης αστοχή. Από κάτω όμως ο Κογιόνης. Εκεί σε αυτό το σημείο που βρέθηκε δεν είχε κανένα θέμα να τελειώσει καλά τη φάση. 24-33. Παντελόπουλος. Εκτελείωσε ο Κατάς και βγήκε μπάλα. Με χώρα όμως ο Γκούνας. 13 δευτερόλεπτα. Ο Γιάς πάει από τα δεξιά. Συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του. Πολυκοσμία εκεί. Έτσι ο Παντελόπουλος έμεινε μόνος του. Στο έχεις όμως το τρίποντο από την κορυφή παρά τις καλές προϋποθέσεις. 2:35 ακόμα στη τρίτη περίοδο. Πανιάς, ολομόναχος, αποστάση. Κύριος ο Κατάς. Τώρα πέσει κάπως ο ρυθμός. Πάνω σε οργανωμένη επίθεση η κίτρινη. Μπογιάς. Δώσε το σκρίνο ο Παντελόπουλος και πάλι ο Μπογιάς θα κρατήσει. Μπαλά στο πλάι. Για τρεις πόντους, άστοχο όμως από τον Τσουκαντά. Παδόπουλος πάει να κάνει την τρίπλα, κράτησε. Ροπατσίκας. Ο Γιόνης, εξαιρετική συνεργασία τριών παιχτών για να φτάσει πάρα στον Παπαδόπουλο και αυτός να φέρει την διαφορά σε διψήφιο. 24-35 πλέον. Με δύο πάσες βρέθηκε εκεί. Ο Παπαδόπουλος σε πλεονεκτική θέση, σε θέση πολλής για το συν-11 των Gunners. Ο Γιάς περνάει ανάμεσα από δύο. Κερδίζει το φάουλ τελικά. Να το έχει κάνει ο Πατσίκας. Όπως βλέπω. Είναι το 18 τελικά δείχνει ο ρέφερι. Ο Πατσίκας έχει κάνει το φάουλ. Έτσι όμως την πρώτη ο Μπογιάς, 25-35. Βάζει και την δεύτερη. Με το 26-35. Στο μάτς επιστρέφει ο Φουφής. Ο Γιόνης θα καθίσει στον πάγκο για να πάρει δύο ανάσες. Καραμπέτσος. Πατσικάς. Απέναντι. Παδόπουλος. Στον Παντελόπουλο πάνω του. Έχει κάνει βήματα. Κατάστρα για την Κιλμπίρ. Ο Γεάς για τρεις. Όλα καταλήγει πάνω από το ταμπλό. Και εκτός αγωνιστικού χώρου στην συνέχεια. Αλλά στα χέρια του Καραμπέτσι για να συνεχίσει το παιχνίδι. Δέκα μήνες στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Στακιώτης. Φύς για δύο. Περισσότερη δύναμη από όσο θα έπρεπε. Τσίκας. Παντελόπουλος απλώνει το χέρι του στην μπάλα. Επομένου 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ο Καραμπέτσος. Κωνστακιώτης στα 4. Εκτελεί για 3.
Μπάλα στο σίδερο που να στέλνει ρεφή στο παρκέ. Φαίνεται να έχει χτυπήσει. Σας βρίσκουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Τον αίκτος ο παίκτης της Κιλμπίρ. Και έτσι έχουμε μια διακόπη τώρα στο παιχνίδι. Θα σηκωθεί τελικά ο Γκούνας. Πατάει και μια χαρά το πόδι του, πάλι καλά. Η κατοχή είναι για τους Gunners. Καραμπέτσος. Πατσίκας, μισό λεπτό ακόμα για το φινάλι της περίοδου. Καραμπέτσος αστοχή. Ρομπογκέας. Από τα δεξιά πιέζεται, βρίσκει λίγο χώρο για να εκτελέσει και να το βάλει κιόλας το σουτ για το 29-35. Μέσα σε πολύ λίγο χώρο και μια έστωση εκτέλεσε ο Μπογιές. Μείωσε στους 6, θέλει να απαντήσει ο Πατσίκας, δεν θα το κάνει. 4 δευτερόλεπτα, ο Μπογιές περνάει, 1 δευτερόλεπτο. Τελειώνει ο χρόνος, δεν προλαβαίνει να εκτελέσει. Φάουλ τελικά ή όχι. Έχουμε φάουλ. Ακριβώς λίγο πριν τη λήξη του χρόνου. Έτσι ο Βογιάς είναι στη γραμμή για δύο βολές και ύστερα θα λήξει η περίοδος. Αστοχή στην πρώτη. Τώρα για την δεύτερη, αυτή θα την βάλει και έτσι το τρίτο δεκάλεπτο τελειώνει με το σκορ στο 30-35. Μεσαίρι καλάθια του Μπογιά στα τελειώματα της τρίτης περίοδου. Η έχει καταφέρει να μειώσει την απόσταση στους 5, πλησίασαν στο 30-35 στο σκορ, αλλά το τιμόνι εξακολουθεί να είναι στα χέρια των Gunners από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Δεν έχουν χάσει ούτε δευτερόλεπτο το προβάδισμα τους οι άσπροι. Το 24-35 έκανε ένα σερί 6-0 στο φινάλι της περίοδου, της προηγούμενης περίοδου. Η κίτρινη θα το συνεχίσει εδώ ο Τζοκαντάς. Για το 33-35 θα γίνει και το κλέψιμο. Με δυνατή πάσα για τον Βολιά, δεν μπορεί να την προλάβει. Υπάρχει και έτσι ευκαιρία για να διεκδικήσουν είτε την ισοφάριση είτε το προβάδισμά τους οι γηπεδούχοι. Προστακιώτης θα πάρει το τρίποντο. Βρίσκει σίδερο. Τζοκαντάς. Παίρνει ο Μπογιάς. Από αρκετά μακριά θα πάρει την εκτέλεση. Ήταν κάπως φιλόδοξο το σουτ. Παρέμεινε το σκορ ίδιο. Καραμπέτσιος. Πατσίκας. Στάρι. Γυρίζει από κοντά, δεν θα πει πάλι στο καλάθι. Υπάρχει όμως φαουλ. Βολές τώρα για τον Μπατσίκα. Εύστοχο στην πρώτη. Μαζί και την δεύτερη, αλλά αν προστός 33-37. Τζοκαντάς. Μπογιάς πάει στη δεξιά πλευρά. Καραμπέτσος θα παίξει εξαιρετική άμυνα και με ένα ωραίο χτύπημα στην μπάλα θα περάσει κιόλας. Ξελίπασε για τον Πατσίκα από τον Φάνια. Βγήκε ευνηδιασμός, κρατούν οι Gunners όμως, Πατσίκας πάει κατά μέτωπον, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα και πάλι ο ίδιος κρατάει.
πυγμένη. Χέρια τα δικά του, κατέληξε εκτός η μπάλα. Ζητάει φάουλο από τους Αμερικάνους. Δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Και έτσι κατοχή περνάει στα χέρια της Κιλμπίρ. Τσοκαντάς. Γυρίζει. Βρήκε χώρο, δύσκολη εκτέλεση. Αντελόπουλος μαζεύει. Νέα ευκαιρία, Ναλμπαντούδης για τρεις, δεν το βάζει. Ματσίκας, φύγει στον Πάνια. Στέρο Καραμπέτου στην περιφέρεια, πάλι Πάνιας. Κωστακιώτης είναι μόνος του, προλαβαίνει τον Μπογέα, δεν μπορεί όμως να σκοράρει. Πατσίκας, φύγει έξω. Πάνιας, χωρίς να το σκεφτεί πολύ, θα το πάρει και πολύ καλά θα κάνει. 33-40. Ένα σουτ που το χρειάζονταν οι Gunners. Τους δίνει ανάσα σε 7 πόντων τώρα. Θα θυμίζω νωρίτερα. Η Κιλβίρ είχε ευκαιρία ακόμα και να διεκδικήσει την ισοφάρισή της, αλλά έγινε το λάθος. Τώρα με Πατσίκα και Πάνια ξεφεύγουν στους 7 πόντους οι Gunners. Βγάλαν αντίδραση και παραμένουν σε μια απόσταση ασφαλείας. Παντελόπουλος θέλει να βρει τον Τσοκαντά, πιέζεται εκείνος από τον Πάνια και συνέχεια φάουλ από τον Πάνια. Είναι το πρώτο για τους Gunners. Από ένα έχουν οι δύο ομάδες τώρα. Τσοκαντάς. Πήγε ψηλά ο Παντελόπουλος για να τους φτιάξει χώρο. Μένει με τον Φιφί. Ο Γκέας. Περνάει, κλείστηκε, βρήκε όμως την πάσα στον Αλμπαντούδη. Αυτός προλαβαίνει το ρολόι και μειώνει σε 35-40. Όλα τα λεφτά όμως ήταν η κίνηση του Μπογέα, του έδωσε έτοιμο καλάθι. Ανάμεσα σε δύο ψηλούς. Στους 5 πόντους τώρα η διαφορά. Κογιόνης. Στη γωνία ο Κωστακιώτης. Πήρε το τρίποντο, το έβαλε. 35-43. Πάλι βρίσκουν τη λύση. Πίσω από τα 6.75 οι άσπροι. Για το συν 8. Αλμπαντούδης αριστερά, έχει τον Κογιόνη πάνω του. Θέλει να τον πάει κοντά στην ρακέτα. Θα τελειώσει καλά τη φάση. Κωστακιώτης. Κογιόνης. Σκαστή πάσα, φυφισκόπηκε. Θα επιμείνει όμως, θα το χάσει ξανά. Τσοκαντάς. Σταματάει, φεύγει τον Φιφί. Είναι έξω στον Ναλμπαντούδη. Μπογέας. Πάρα πολύ όμορφη τρίπλα. Κογιόνης όμως εκεί και σταματάει την προσπάθεια. Σήμερα προς την μπάλα από τα χέρια. Καραμπέτσος. Στην άλλη πλευρά σταματάει, στέκεται για δύο. Πάζεσαι ο Παντελόπουλος. Τελευταία 4 λεπτά τώρα. Μπογέας για 3. Κάνει έρμπολ. Έχουμε διακοπή για time out. Η δράση συνεχίζεται εδώ στον Αγίου Νικόλαο. 3 λεπτά και 45 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Κογιόνης. Έτσι θα κάνει το φαουλ στην συνέχεια πάνω στον Τσοκαντά. Βάλα στο πλάι. Παντελόπουλος. Πυροβογίας. Κρατάει. Θέλει να παίξει με τον Παντελόπουλο. Μαζεύει ο Κογιόνης. Βάζει ο Πάνιας. Στα ηρεμία, δεν υπάρχει κάποιος λόγος για σύμπιστο έτσι κι αλλιώς. Το προβάδισμα να βρίσκεται στα χέρια των Gunners. Πάνιας
πήρε ο ίδιος την προσπάθεια, δεν μπόρεσε να σκοράρει και να φέρει και πάλι την ομάδα του στο συν 10. Κατάς, που όλοι το σκόρει το Εμπούνας. Άνια συνεχίζει για να μαζέψει. Και πάλι έτσι στην επίθεση οι Gunners. Ο Παπαδόπουλος στέκεται για δύο. Ο Γιώνης μαζεύει. Έχει δύο πάνω του, Παπαδόπουλος. Στοχή και πάλι. Μαζεύει ο Παντελόπουλος. Μια μισή λεπτά για το τέλος. Υγείας. Πάσα πέρασε για τον Παντελόπουλο, ο οποίος δυσκολεύεται να υποδεχτεί. Έχει υψωμένα χέρια πάνω του. Χάσει τελικά. Πανιάς κατεβάζει. Τρίποντο του Κωστακιώτη, πάλι θα μιλήσει. Την κατάλληλη στιγμή, ο Κωστακιώτης βγαίνει μπροστά. Φέρνει στο συν 11 την ομάδα του. 35-46 πλέον. Έτσι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο εύκολα για τους Gunners, οι οποίοι φτάνουν όλο και πιο κοντά στην νίκη τους. Θα έρθει η απάντηση όμως από την Kilbeer. 38-46. Πανιάς. Γυρίζει ωραία ο Κογιώνης, αποφεύγει τον Παντελόπουλο, καλάθι και φάουλ. Εδώ φάνηκε το τι μπορεί να κάνει ο Κογιώνης. Φάνηκε η ποιότητά του. 38-49 πλέον. Με συγχωρείτε το σκορ. Μογέας για 3. Δεν σκοράρει. Παπαδόπουλος. Στην άλλη πλευρά αφήνει στο πλάι. Δεν θα πάρει τελικά ο Πάνιας. Δεν φύγει βάλα μέσα από τα χέρια. Κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ένα δευτερόλεπτο μας απομένει ακόμα. Για να μπούμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Με τους Gunners να είναι πολύ κοντά στην 14η νίκη τους. Θα πάνε στο 14-7, ενώ από την άλλη, όπως όλα δείχνει, η Kilbeer θα πέσει στο 8-13. Ο Γέας. Πλάι μπάλα. Τελείω ο Μπούνας. Τυφλή πάσα εκεί του Παπαδόπουλου. Έδωσε έτοιμο καλάθι στο συμπέκτη του. Θα έχει μεταλλευτεί την φάση ο Παπαγεωργίου. Όλα τα λεφτά ήταν η ασίστ του Παπαδόπουλου. 38-50 πλέον. Θα απαντήσει ο Πογιάς από την γωνία. Για το 41-50. Τελευταίες στιγμές στην αναμέτρηση. Νίκη λοιπόν για τους Gunners. Δίνουν τα χέρια οι δύο ομάδες. Kilbeer θα ιτηθεί από την άλλη. Και το τελικό σκορ θα γράψει 41-50.